Φίλοι και φίλες, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μας Συνταγές και Μυστικά της Γιαγιάς. Πάμε σήμερα να σας δείξουμε πώς φτιάχνουμε μια ωραιότατη, νοστιμότατη λαγάνα. Τα υλικά μας πρώτα. 900 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 300 γραμμάρια αλεύρι σκληρό. 30 γραμμάρια μαγιάνο πι. 600 με 650 γραμμάρια χλιαρό νερό. 80 γραμμάρια ελαιόλαδο. 25 γραμμάρια αλάτι, 20 γραμμάρια ζάχαρη και 100 γραμμάρια σουσάμι για πασπάλισμα. Πολύ ωραία! Ζυγίζουμε νεράκι και τη μαγιά μας να είναι στα γραμμάρια που είπαμε. Τα βάζουμε σε ένα μπολάκι με χλιαρό το νεράκι και αρχίζουμε να λιώνουμε τη μαγιά. Τη μαγιά θα τη βρείτε εύκολα και στα σούπερ μάρκετ. Βρίσκουμε και στους φούρνους, αλλά δεν δίνουν όλοι. Αν έχετε πρόβλημα στα σούπερ μάρκετ υπάρχει σε κύβους. Είναι εύκολο, όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν. Στο ψυγείο πάντα. Και τη διατηρούμε στο ψυγείο. Αν δεν πρόκειται, αν μας μείνει και. Αν δεν τη χρησιμοποιήσουμε όλοι, ναι. Χρησιμοποιείται, τη βάζουμε και στην κατάψυξη. Λοιπόν, έχουμε βάλει τη μαγιά στο μπολ. Έχουμε πάρει 100 με 150 γραμμάρια νερό από αυτό που σας έχω δώσει, το συνολικό. 100 με 150 γραμμάρια νερό θα βάλετε. Χλιαρό πάντα. Τη μισή ζάχαρη. Τη μισή ζάχαρη για να τη βοηθήσει να ενεργοποιηθεί. Ρίχνουμε 5-6 κουταλιές από το αλεύρι μας και ανακατεύουμε. Να ενεργοποιήσουμε τη μαγιά, αυτό είναι όλο. Ένας αυγοδάρτης θα σας βοηθούσε καλύτερα να διαλυθεί. Και με πιρούνι γίνεται και με το χέρι σας, ό,τι θέλετε. Όπως βολεύεται ο κάθε ένας και η κάθε μία. Αφού λοιπόν το διαλύσουμε και το φέρουμε στην κατάσταση που βλέπετε. Ένα χυλό και πιο σφιχτό να σας βγει, μην έχετε θέμα. Μία κουταλιά αλεύρι από πάνω για πασπάλισμα. Όπως σε όλα τα προζύμια. Και σκεπάζουμε, χρησιμοποιώντας... Θα το σκεπάσουμε με μία πετσετούλα και θα το αφήσουμε για 15 λεπτά, μέχρι 20. Okay. 15 θα είναι έτοιμο, θα το προσέχουμε όμως. Ένα καπάκι ή ένα κουτάλι για να μην ακουμπήσει η πετσέτα μας μέσα. Άμα καταφέρουμε και το στερεώσουμε. Και το αφήνουμε και περιμένουμε, ελέγχουμε όμως. Μετά λοιπόν... Και μετά είναι αυτό το αποτέλεσμα. Όπως βλέπετε, έχει γεμίσει το μπολάκι, έχει φουσκώσει ωραιότατα, έχει τραβήξει από το αλευράκι μας και είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε κοσκινήσει το αλεύρι εννοείται σε μια λεκάνη και το μαλακό και το σκληρό τα έχουμε ενώσει. Ρίχνουμε την υπόλοιπη ζάχαρη και το αλάτι, ανακατεύουμε. Δεν θέλουμε να έρθει σε επαφή απευθείας το αλάτι με τη μαγιά. Και να είναι και ανακατεμένο. Το ελαιόλαδο μπορείτε να βάλετε και σπορέλαιο, αν δεν θέλετε ελαιόλαδο. Ελαιό, αραβοσιτέλαιο, ό,τι θέλετε. Πάντων. Διαφορετική γεύση, αλλά αν σας αρέσει, ό,τι θέλετε. Εξίσου νόστιμο το αποτέλεσμα. Ανακατεύουμε και ρίχνουμε τη μαγιά, την ενεργοποιημένη μας μαγιά. Και θα ξεκινήσουμε, αφού ξεπλύνουμε το μπολάκι στο οποίο είχαμε τη μαγιά, θα ξεκινήσουμε το ζύμωμα. Ξεπλένουμε με λίγο νερό το μπολάκι μας, όπως κάνουμε πάντα. Από το νερό της συνταγής πάντα, έτσι. Το νερό που έχω δώσει στη συνταγή μπορεί να πάρει 600 γραμμάρια, μπορεί να πάρει και 620. Εγώ σας δίνω μέχρι 650. Εξαρτάται πάντα από το αλεύρι. Το αλεύρι. Πόσο νερό θα τραβήξει, έτσι. Και ξεκινάμε το ζύμωμα, λίγο νερό και ζυμώνουμε μέχρι να απορροφηθεί όλο το αλεύρι. Εδώ όσο ζυμώνει η γιώτα, να πούμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το μίξερ αν έχουμε και θέλουμε με το γάτζο. 6 με 7 λεπτά θα πάρει εκεί. Εδώ 15 με 20 και 25 να ζυμώσουμε, πιο αφράτη θα γίνει. Εδώ κάνουμε και την ψυχοθεραπεία μας. Εξαρτάται τα κουράγια μας και έτσι. Τη βοήθεια που έχουμε. Λοιπόν, αν έχουμε και σύζυγο δίπλα που βοηθάει, καθόλου άσχημα. Γιατί όχι, πάντα. Και όσο η γιώτα ζυμώνει, να πούμε εδώ λίγα λόγια για την ιστορία της λαγάνας, όπου όταν ξεκίνησε πρόκειτο για άρτο άζυμο, αζύμωτο, δηλαδή χωρίς προζύμι φτιαγμένο, και τέτοιους άρτους συναντούμε από τα πολύ παλιά χρόνια, από τις γραφές ακόμα στην ιστορία του ανθρώπου. Η πιο γνωστή περίπτωση χρησιμοποιήθηκε από τους Ισραηλίτες κατά τη νύχτα της εξόδου τους από την Αίγυπτο, έπειτα από τις συμβουλές και την καθοδήγηση του Μωυσή. Στη συνέχεια επιβαλόταν από τον νόμο του Μωυσή για όλες τις ημέρες της εορτής του Πάσχα να φτιάχνουν δηλαδή τον άζυμο άρτο τη λαγάνα, μέχρι που ο Χριστός στο τελευταίο του Πάσχα ευλόγησε τον άρτο με προζύμι, τον ένζυμο άρτο. Έτσι λοιπόν έρχεται μέχρι τις μέρες μας η λαγάνα.
Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε κάνει. Από ό,τι βλέπω η γιώτα έχει, έχει απορροφηθεί όλο το αλεύρι και ξεκινάει το ζύμωμα. Είπαμε 15, 20 λεπτά, 25, όσο θέλετε. Ανάλογα τα κουράγια μας. Το αλάτι που σας δίνω είναι για... ελαφρά αλμυρί ή λαγάνα. Ελαφρά όμως, μη φανταστείτε ότι υπάρχει θέμα. Αν δεν σας αρέσει τόσο πολύ ή αν έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας, 5 γραμμάρια λιγότερο και στο αλάτι και στη ζάχαρη. Και συνεχίζουμε όλα τα υπόλοιπα κανονικά, έτσι. Εδώ να πούμε ότι ο άρτος αυτός, η λαγάνα, που ζυμώνεται και πατιέται με τα χέρια προκειμένου να γίνει επίπεδη, είναι ένα από τα πράγματα, ένα από τα εδέσματα, να το πούμε έτσι, που φτιάχνονται στην αρχή της Μεγάλης Αραγωστής, την Καθαρά Δευτέρα. Τότε καταναλώνουμε κυρίως λαγάνα, όχι ότι υπάρχει πρόβλημα αν θα φτιάξουμε και κάποια άλλη στιγμή, αλλά τέλος πάντων το συνηθισμένο είναι να την τρώμε την Καθαρά Δευτέρα. Με τα γνωστά συνοδευτικά, με τα ραμοσαλάτα, με λιτσανοσαλάτα. Ναι, έτσι, κάνα χταποδάκι σε κάρβουνο, ας πούμε. Λοιπόν, έχουμε ρίξει αλεύρι σε ένα μπολάκι για να μην κολλήσει η ζύμη μας. Είναι μια ζύμη μαλακή, ελαστική και δεν κολλάει στα χέρια, όπως βλέπετε. Τη σταυρώνουμε, την κάνουμε μπάλα, τη σταυρώνουμε και την αφήνουμε για μία ώρα να φουσκώσει. Σκεπασμένη με μία πετσετούλα και με μία κουβερτούλα. Τώρα μπορεί να πάρει και λιγότερο. Εμένα μου έχει πάρει και μία ώρα, μου έχει πάρει και 35 λεπτά να φουσκώσει. Ανάλογα τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Την υγρασία, το αλεύρι. Έτσι, έτσι, και εδώ έτσι. Τη βλέπετε έτοιμη. Όπως βλέπετε, έχει φουσκώσει. Βλέπετε έχει και στο πλάι πώς είναι. Θα τη ξεφουσκώσουμε, θα τη χωρίσουμε στα δύο, σε δύο ίσα μέρη και θα έχουμε δύο λαγάνες. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα η διαδικασία είναι σαν τη ζύμη της πίτσας. Ναι. Την απλώνουμε στο ταψί, την αφήνουμε να φουσκώσει, την πατάμε και την ψήνουμε. Μόνο που στην περίπτωση της λαγάνας δεν υπάρχουν τυράκια, δεν υπάρχουν... Υπάρχουν τα ραμοσαλάτες και άλλο όμως. Ναι, μπαίνουν έξτρα μετά τα υλικά. Λοιπόν. Αν θέλουμε για ακρίβεια να βγουν οι ίδιες οι δύο λαγάνες, τις ζυγίζουμε, ξυπακούεται. Εννοείται, αν δεν μας πειράζει τόσο πολύ η ακρίβεια, τη χωρίζουμε στο περίπου και πάλι δεν υπάρχει αφήνουμε πρόβλημα. Αφήνουμε τη μία στην άκρη και ξεκινάμε με την πρώτη. Έχουμε αφήνουμε τη μία στο λεκανάκι της να περιμένει. Λαδώσει μία λαμαρίνα με αραβοσιτέλαιο, ό,τι θέλουμε. Εγώ μαργαρίνη χρησιμοποιώ συνήθως. Και είναι απλώνουμε... πιο εύκολα διαχειρίσιμη η μαργαρίνη, έτσι. Δηλαδή για μένα είναι αποτέλεσμα. Πιο εύκολη, ναι. Ωραία. Αρχίζουμε και δίνουμε σχήμα. Την κάνουμε μακρόστιλη, καρβελάκι. Για να μας διευκολύνει μετά να την πατήσουμε στο ταψί και να δώσουμε το μέγεθος που θέλουμε και το πώς τη θέλουμε. Πώς... Αν τη θέλουμε πιο φουσκωτή, δεν θα την κάνουμε πολύ πλατιά, πολύ μεγάλη. Αν τη θέλουμε πιο λεπτή... Θα δείτε παρακάτω, έχουμε κάνει και τις δύο εκδοχές. Μία κανονική και μία που ταιριάζει στα δικά μου τα γούστα, που θέλω κόρες, γωνίες, όχι ψύχα τέλος πάντων. Λοιπόν, τι πατάμε. Οπότε, τι βάζουμε στο άψι. Όσο πλατιά τη θέλουμε, όσο μεγάλη τη θέλουμε. Και απλά πατάμε. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό. Πατάμε και απλώνουμε. Θα την αφήσουμε να φουσκώσει. Θα τη δείτε τώρα. Όταν τη φέρουμε στο μέγεθος που θέλουμε, θα την περάσουμε με λίγο νερό. Λίγο νερό, δεν θέλει πολύ, για να κολλήσει το σουσάμι από πάνω. Αν βάλουμε περισσότερο νερό, αυτό που γίνεται είναι την κάνει πιο αφράτη, γίνεται πιο αφράτη, δεν γίνεται τόσο τραγανή η λαγάνα μας. Αν βάλουμε λίγο νερό ίσα ίσα για να την κάνουμε νοπή να κολλάει το σουσάμι, γίνεται τραγανότερη, που εμένα προσωπικά μου αρέσει, δεν το κρύβω. Λοιπόν, το έχω δηλώσει άλλωστε. Θα την περάσουμε αφού την απλώσουμε με λίγο νερό. Θα την πασπαλίσουμε με το σουσάμι και θα την αφήσουμε να φουσκώσει για 20 με 30 λεπτά. Θα τη δείτε. Μετά θα την πατήσουμε και θα είναι έτοιμη για ψήσιμο. Σουσαμάκι κατά σουσάμι. Το δοκούν, όσο τραβάει η όρεξη του καθενός. Εγώ προτείνω να μην το λυπηθείτε. Λοιπόν... Θα την πατήσουμε πάλι ελαφρά για να κολλήσει το σουσάμι από πάνω. Ελαφρά όμως, δεν θέλει πολύ, ελάχιστα έτσι.
Όταν θα βάλουμε την πρώτη να ψήνεται. Και την αφήνουμε πρώτα λίγο να φουσκώσει. Ναι, να πούμε ότι όταν θα ρίξουμε αυτή στην κουζίνα, όταν θα την βάλουμε να ψηθεί, θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε την άλλη. Ναι, ελάχιστα μετά, ναι. Για να φουσκώσει. Και όταν βγει η πρώτη, να βάλουμε εδώ, τη δεύτερη. Λοιπόν, τη βλέπετε φουσκωμένη. Την πατάμε. Αν την πατήσετε πολύ, θα γίνει πιο λεπτή. Αν την πατήσετε πιο λίγο, θα γίνει πιο αφράτη. Την πατήσετε πολύ όμως και μετανιώσετε και δεν τη θέλετε τελείως πλάκα, μπορείτε να την αφήσετε, ξέρω εγώ, ένα πενταλεπτάκι να φουσκώσει λίγο πάλι. Δεν έχει πρόβλημα. Αφού την πατήσουμε, την ψήνουμε. Βλέπετε εδώ πώς γίνεται. 170 αέρα για 30 με 40 λεπτά. Μπορείτε να την ψήσετε και πάνω κάτω. Εκεί που ψήνετε. Και κάθε κουζίνα έχει τους δικούς της χρόνους. Ξέρετε την κουζίνα σας. Αυτή είναι η πιο φουσκωτή που την πάτησα λίγο. Η επόμενη που θα τη φτιάξει Πιστέψτε ο κύριος με, από εδώ είναι νοστιμότατη, έτσι. Είναι πιο λεπτή. Η δεύτερη λοιπόν, που την έχουμε αφήσει και έχει φουσκώσει. Την έχει πατήσει. Βλέπετε τι περνάει στα χέρια μου. Λοιπόν, έχουμε ρίξει και το ζουζαμάκι. Δεν την έχω λυπηθεί καθόλου όπως βλέπετε. Είναι έτοιμη για ψήσιμο αφού την πατήσαμε. Κανονικά θα έπρεπε να κάνω εγώ το σταυρό μου να φουσκώσει. Την απλώνουμε στο ταψί, ρίχνουμε το σουσάμι, την αφήνουμε να φουσκώσει, την πατάμε και την ψήνουμε. Όπως την πίτσα, αυτή είναι η διαδικασία. Είπαμε, αν την παραπατήσουμε, την αφήνουμε άλλο ένα πεντάλεπτο να έρθει λίγο στα ίσα της. Αν σας άρεσε. Λοιπόν, αυτό είναι. Πείτε μας. Τη γνώμη σας, ναι. Πείτε μας πώς φτιάχνετε εσείς τη δική σας. Κάποιο έθιμο που έχετε δικό σας. Εάν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε μας like, εγγραφείτε στο κανάλι μας αν δεν έχετε εγγραφεί και μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια.